Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάστηκε η Ανάσταση του Χριστού σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Στη Μητροπολία Αθηνών, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου και παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και πλήθος πιστών, εψάλλει το Χριστός Ανέστη. Στην Αθήνα έφτασε στις 8.30 του Μεγάλου Σαββάτου με ειδική πτήση του Άγιο Φως, λίγες ώρες μετά την τελετή για την αφή του στα Ιεροσόλυμα. Στη συνέχεια, το Άγιο Φως μεταφέρθηκε από τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου, Αρχιμανδρίτη Ραφαήλ, στο μετόχι του Παναγίου Τάφου, όπου ήδη από νωρίς έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες πιστοί. Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου, εκατοντάδων πιστών και με τη δέουσα λαμπρότητα γιορτάστηκε η Ανάσταση του Χριστού στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ψάλλει το Χριστός Ανέστη και οι καμπάνες ηχούν ξανά χαρμόσυνα. Μέσα και έξω από τους ναούς οι πιστοί άκουσαν το «Δεύτε λάβετε φως» και αμέσως μετά είπαν το «Χριστός Ανέστη». Νωρίτερα στο Ελευθέρως Βενιζέλος έφτασε με τιμές το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο με ειδική πτήση από τα Ιεροσόλυμα, συνοδεία του Έξαρχου του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτη Ραφαήλ και του Υφυπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη. Θα φέρουμε και φέτος το Άγιο Φως που εξεπήγασε για μία ακόμη φορά τη μαρτυρία του Αναστάτος Χριστού στον τόπο όπου ετάφη η ζωή των απάντων. Ας ευχηθούμε το φως της Ανάστασης του Κυρίου να μας καθοδηγεί, να ενδυναμώνει την πίστη μας, να αναπτερώνει την ελπίδα όλων μας για ένα καλύτερο αύριο. Το άγημα της αερονομίας και η μπάντα του Δήμου Λαβρεωτικής απέδωσαν τιμές. Το Άγιο Φως να ζεστάνει τις καρδιές όλων για αγάπη, αλληλεγγύη, ειρήνη, ελπίδα. Πρώτη στάση το μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, όπου δεκάδες πιστοί έσπευσαν από νωρίς το απόγευμα και περίμεναν υπομονετικά μέσα σε κλίμα κατάνοιξης την έλευσή του. Από εκεί μεταφέρθηκε μέχρι τις 12 το βράδυ σε όλες τις γωνιές της χώρας μας, ώστε να φωτίσει τα σπίτια όλων των Ορθόδοξων πιστών. Μετά το Χριστός Ανέστη, έξω από τις εκκλησίες σε όλη τη χώρα, η ατμόσφαιρα ήταν φαντασμαγορική, με τα χιλιάδες πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα νίκης της ζωής επί του θανάτου. Η Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη γιορτάζει την Ανάσταση του Κυρίου με τον πλέον φαντασμαγορικό τρόπο. Εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας με τα πυροτεχνήματα να κάνουν τη νύχτα μέρα στη Σπιανάδα. Φαντασμαγορικός ήταν και φέτος ο ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Ανάστασης στο Βροντάδο της Χίου. Οι ρουκετατζίδες στην Παναγία Ερυθιανή και στον Άγιο Μάρκο στη Χίο, πιστοί στο ραντεβού τους όπως κάθε χρόνο, διασταύρωσαν τα πυρά τους διατηρώντας ζωντανό το έθιμο. Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό και η συμμετοχή μεγάλη. Φέτος στο ρουκετοπόλεμο της Χίου έπεσαν 30.000 ρουκέτες. Χορός από πυροτεχνήματα και στο λιμάνι του Πειραιά, με τα πλοία να σφυρίζουν για την Ανάσταση του Ιησού. Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν το βράδυ της Ανάστασης και τον ουρανό της Λαμίας. Ένα εντυπωσιακό σοου με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα με φόντο το κάστρο και την Παναγία Πορτοκαλούσα παρακολούθησαν οι πιστοί στο Άργος.
ευχές και μηνύματα προς τους Έλληνες για το Πάσχα έστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα παρακολούθησε την ακολουθία της Ανάστασης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Τίνου. Στο Γαστούρι της Κέρκυρας έκανε Ανάσταση μαζί με την οικογένειά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Στα θύματα των Τεμπών ήταν επικεντρωμένο το πασχαλινό μήνυμα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Ανάσταση σε ολόκληρη την Ελλάδα, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας να στέλνει τα αναστάσιμα μηνύματα, τα οποία πέραν των καθιερωμένων ευχών περιλαμβάνουν και σαφείς πολιτικές αναφορές εν ώψη των εκλογών της 21ης Μαΐου. Στην αναστάσιμη λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών παραβρέθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, που ευχήθηκε χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Εύχομαι το φως που καταβγάζει απόψε της Εκκλησίας μας να γίνει για όλους μας οδηγός, για ένα μέλλον ελπίδας, ειρηνικό και δημιουργικό, με αγάπη και αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στον Πύργο της Τίνου, παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ακολουθία της Αναστάσεως, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Ο Πρωθυπουργός στο αναστάσιμο μήνυμά του έκανε αναφορά στο πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών και στο δράμα που βιώνουν οι συγγενείς των θυμάτων. Φέτος η σκέψη μας αναπόφευκτα στρέφεται στους συγγενείς της μεγάλης τραγωδίας των Τεμπών. Εύχομαι από καρδιάς η μεγαλόχαρη να τους δίνει δύναμη, διότι αυτοί σηκώνουν το μεγαλύτερο σταυρό. Όμως τον Γολγοθά ακολουθεί πάντα η Ανάσταση. Έτσι και το φετινό Πάσχα ας γίνει αφετηρία αισιοδοξίας και ελπίδας για μια καλύτερη Ελλάδα, για μια πιο ισχυρή πατρίδα, με περισσότερη κοινωνική συνοχή, πρωτίστως με φροντίδα για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Στο Γαστούρι της Κέρκυρας, μαζί με τη σύντροφό του Μπέτη Μπαζιάνα και τα παιδιά του, παρακολούθησε ο Αλέξης Τσίπρας τη λειτουργία της Ανάστασης, απολαμβάνοντας το εντυπωσιακό θέαμα που δημιούργησαν τα πυροτεχνήματα. Πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα, με την ευχή να ακολουθήσουν κι άλλες προσωπικές και συλλογικές. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες όπου γης. Το φετινό Πάσχα είναι για όλους μας διαφορετικό, μετά την απώλεια 57 συνανθρώπων μας, που έχασαν με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή τους ατέμπη. Μετά από αυτή την ανίποτη τραγωδία, τίποτα δεν μπορεί να μείνει το ίδιο. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους νέους. Δυνατό το ΚΚΕ, πιο δυνατό από ό,τι μέχρι σήμερα, για να είναι πραγματικά δυνατός ο ίδιος ο λαός. Χρόνια πολλά. Η ελπίδα δεν το βάζει κάτω. Πώς το φως νικάει το σκοτάδι εκεί που δεν το περιμένουμε. Εφόσον βέβαια το αφήσουμε, εφόσον ανάψουμε κι εμείς ένα κεράκι. Καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Από την Τρίτη του Πάσχα, οι πολιτικοί αρχηγοί αναμένεται να επανέλθουν για τα καλά σε φουλ προεκλογικό πρόγραμμα. Στο κλίμα της ημέρας, να πάμε στην Ήρα Ορχάνη που βρίσκεται στη Χασιά. Σήμερα έχουν την τιμητική τους οι ταβέρνες της περιοχής. Ήρα, υπάρχει κανένα τραπέζι έστω και για δύο? Χρόνια πολλά, Νικόλ, Χριστός Ανέστη. Πολλά. Κανένα τραπέζι δεν είναι διαθέσιμο εδώ στην Χασιά. Οι Αθηναίοι, οι οποίοι έμειναν στην πρωτεύουσα προκειμένου να γιορτάσουν το Πάσχα, δεν πτωήθηκαν. Αρκετοί ψήνουν και σουβλίζουν στο σπίτι τους, αλλά όσοι δεν ήθελαν να ασχοληθούν με τις προετοιμασίες και με το ψήσιμο του Οβελία, έχουν έρθει σε κάποιο ψητοπόλιο ή ταβέρνα όπως αυτή την οποία βρισκόμαστε. Να σου πω πως οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλές ημέρες, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για τις δεκάδες οικογένειες και παρέες οι οποίες θα γιορτάσουν εδώ την Κυριακή του Πάσχα, καθώς, όπως σου είπα και πριν λίγο, δεν είναι κανένα τραπέζι διαθέσιμο, δεν πέφτει καρφίτσα, αφού όλα τα τραπέζια έχουν κλείσει αρκετές ημέρες πριν. Φυσικά, να σου πω, Νικόλ, πως από το σημερινό σκηνικό δεν λείπουν ούτε τα αγαπημένα δημοτικά τραγούδια, αλλά ούτε και οι παραδοσιακοί χοροί. Και φυσικά, Νικόλ, πολύ καλή διάθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μεγάλη γιορτή για όλους όσους έχουν απομείνει στην Αθήνα έχει στηθεί στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης από την Περιφερειατικής. Περιλαμβάνει ζωντανή ελληνική μουσική, παραδοσιακά εδέσματα αλλά και το σούφλισμα του Οβελία. Εκεί βρίσκεται ο Θανάσης Μαριόλας. Θανάση. Χρόνια πολλά. Νικόλα, έτσι ακριβώς. Η μέρα του Πάσχα σήμερα και η Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Η μέρα του Πάσχα σήμερα και η Περιφέρεια Αττικής θέλησε να τιμήσει την συγκεκριμένη ημέρα διοργανώνοντας μια μεγάλη γιορτή εδώ στο πάρκο Τρίτσης. Τυπικά λοιπόν η γιορτή ξεκίνησε γύρω στις 11 με τους πρώτους να καταφτάνουν. Είναι μια γιορτή, Νικόλ, που περιλαμβάνει το κλασικό σούβλισμα του Άρνιου για την ακρίβεια 200 Αρνιών, άφθονο κρασί, παραδοσιακή μουσική με ορχήστρα και πλειάδα τραγουδιστών και με απαραίτητο προαπαιτούμενο, Νικόλ, την καλή διάθεση, τη θετική αύρα και τα αποθέματα. Τα πολλά αποθέματα αντοχής
για ένα πολύ ωραίο γλέντι. Τους επισκέπτες υποδέχονται οι εθελοντές αλλά και οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν εδώ στο πάρκο. Επίσης θα υπάρχουν πάρα πολλά ευχάριστα στιγμιότυπα με εκπλήξεις για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Και να σου πω τέλος, Νικόλο, την εκδήλωση διοργανώνουν η Περιφέρεια Αττικής και η Δήμη Καματερού και Αγίων Αναργύρων και Ηλίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Προεδρική Φρουρά για ευχές μετέβη πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Μας ενημερώνει από την αίθουσα ειδήσεων ο Δημήτρης Κρικέλλας. Στο στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς στην Ρόδο Αττικού βρέθηκε, όπως είπες Νικόλ, πριν από λίγα λεπτά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και την κυρία Σακελαροπούλου. Υποδέχτηκε τιμητικό άγγιγμα, όπως επίσης και ο διοικητής της Φρουράς, ο οποίος την ευχαρίστησε για την παρουσία της σήμερα εκεί. Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την μονάδα ευζώνων οικογενειακή και ευχήθηκε σε όλους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε υπηρεσία χρόνια πολλά. Στη συνέχεια, αντάλλαξε ευχές, ευχήθηκε σε όλα τα μέλη της και τους στρατιώτες της Προεδρικής Φρουράς καλή ανάσταση, ενώ ένα στιγμιότυπο το οποίο ξεχώρισε είναι μια σύντομη συζήτηση που είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή το τσίπουρο το οποίο την κέρασαν. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις δηλώσεις της κυρίας Σακελαροπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε άλλη μια φορά στο στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς. Είναι μεγάλη μας τιμή και είναι και τιμή για το προσωπικό το οποίο είναι σήμερα υπηρεσία. Η παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολλά σε όλους. Αφού είμαι στην Αθήνα, σκέφτηκα μια μονάδα που μπορώ να επισκεφθώ. Είναι η οικογενειακή μονάδα, η Προεδρική Φρουρά. Ευχαριστώ πολλά σε όλους λοιπόν. Στο Σανέστη, να είστε πάντα καλά. Ευχές από τον ναυτικό σταθμό της Κέρκυρας έστειλε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρίσκεται στο νησί των Φεάκων για το Πάσχα μαζί με την οικογένειά του. Ο Αντώνης Γκιώκας έχει τις λεπτομέρειες. Αντώνη. Λίγη ώρα μετά τις 12 το μεσημέρι, Νικόλ, ο κύριος Τσίπρας επισκέφθηκε τον ναυτικό σταθμό στην Κέρκυρα και τον υποδέχτηκε ο αντιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού, ο κύριος Θόδωρος Δημητρακόπουλος. Και ο κύριος Τσίπρας αντάλλαξε ευχές και με τους αξιωματικούς αλλά και με τους πλήτες και τους ναύτες που υπηρετούν στο σταθμό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε στη δήλωσή του ότι η Ανάσταση είναι ταυτισμένη στη συλλογική συνείδηση του λαού μας με την ελπίδα την άνοιξη για την αλλαγή. Συμβολίζει το φως που νικάει πάντα το σκοτάδι, τη ζωή που ξεπερνάει το Γολγοθά και τη Σταύρωση. Και ευχήθηκε από καρδιάς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Καλό Πάσχα και χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες, Νικόλ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο βαθύ νόημα της Ανάστασης του Κυρίου αναφέρονται στα πασχαλινά μηνύματά τους οι προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας. Οι ιεράρχες επικεντρώνονται και στην τραγωδία των Τεμπών, στους πρόσφατους σεισμούς στην Τουρκία, όπως επίσης και στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάσαντες χάρη τη Θεία, την πανσωστική Ανάσταση του Κυρίου, δια της οποίας κατηργήθη το κράτος του θανάτου και ενεώχθησαν εις το ανθρώπινον γένος επίλε του Παραδείσου, απευθύνομεν εις όλους ημάς πασχαλίους προσδρήσεις και εγκάρδιον εόρτιον χαιρετισμών, αναβοώντες το κοσμοχαρμόσυνον Χριστός Ανέστη. Η ζωή της Εκκλησίας εις όλας τας πτυχάς της δονείται από την ανεκλάλλητον χαράν της Αναστάσεως. Πήραν Αναστάσεως μαρτυρούν οι άθλοι των Αγίων και των μαρτύρων της πίστεως, η λατρευτική και μυστηριακή εμπειρία, η εξαγγελία του Ευαγγελίου έως εσχάτου της γης, η ευσέβεια και η πνευματικότητα των πιστών, η θυσιαστική αγάπη και η κατά Χριστόν αναστροφή αυτών, η προσδοκία ενός κόσμου όπου ο θάνατος ουκέστε έτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ουκέστε έτη. Αγαπητοί ακροατέ και τηλεθεατέ, από την Ερατινήν Ήμβρον, την ιδιαίτερα πατρίδα μας, σας απευθύνομεν εν καρδίους ευχάς, δια καλήν Ανάστασιν και ευφρόσινον Άγιον Πάσχα. Χριστός Ανέστη. Αδελφοί μου αγαπητοί, παιδιά μου αγαπητά, ακούμε τις ημέρες αυτές τον ενθαρρυντικό λόγο «Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε εγάρι μας ο του σωτήρος θάνατος». Προσδοκούμε, αδελφοί μου, Ανάσταση νεκρών. Αυτή η προκλητική για την λογική μας ελπίδα
βασισμένη στο ιστορικό γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, παραμένει η έσχατη και μεγάλη πηγή νοήματος για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Είναι ο αναστημένος Χριστός που φωτίζει την ιστορία με τις κορυφώσεις της, αλλά και τα σκοτάδια της ανθρώπινης περιπέτειας που την συνοδεύουν. Φωτίζει και ερμηνεύει τα γεμάτα πόνο και αναπάντητα γιατί. Αυτά που συχνά μας συνθλίβουν και ξεχυλίζουν σαν την κραυγή του Αγίου των γραμμάτων μας, σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου. Παραμένουμε συγκλονισμένοι από την τραγωδία των τεμπών. Ο δυνηρός καθρέφτης των πολλών πόνων όλων μας συνόδευσε τη φετινή μας πορεία προς το Πάσχα. Ο Χριστός ηγέρθη ουκ έστιν όδε. Ο θάνατος νικήθηκε, αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη. Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξόμεθα. Ο Πάσχα λύτρων λύπης. Το Πάσχα εφέτος μας καλεί σε ένα δύσκολο άθλημα. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα οι πρόσφατοι μήνες έχουν συσσωρεύσει ολογυρά μας, αλλά και στην καρδιά μας πολύμορφη θλίψη. Ανήπο το πόνο από την σιδηροδρομική συμφορά και το πλήθος των σεισμοπαθών στη γειτονιά μας οδύνει απερίγραπτη από τον αμήλικτο πόλεμο στην Ουκρανία. Συγχρόνως, ποικίλες προσωπικές και κοινωνικές δοκιμασίες συμπληρώνουν τη δέσμη των θλίψεων. Παρά τα αυτά, η Εκκλησία με την υπέροχη υμνολογία του Πάσχα μας καλεί σε μια αποφασιστική υπέρβαση. Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξόμεθα, ο Πάσχα λύτρων λύπης. Αδελφοί μου, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Αυτή είναι η σημαντικότερη ώρα και ημέρα της ζωής μας, η δόξα και η δύναμή μας. Ας ζούμε πάντα έχοντας στις καρδιές μας και σε όλο το είναι μας αυτό το φως της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη. Εμείς οι παρικούντες εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ και διακονούντες και μαρτυρούντες το εκ του Παναγίου Τάφου ανατείλαν αρσιπέσπερον φως της Αναστάσεως, ουπαυόμεθα προσευχητικός, δεόμενοι υπερήνης του σύμπαντος κόσμου, πάυσεως των πολέμων και υπερελαίους και σωτηρίας των ψυχών ημών. Εφέτος, μαζί σας μέσα στη μοναδική κοινωνία της Θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως, το ελπιδοφόρο χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης σκίασαν για ακόμη μία χρονιά περιστατικά τραυματισμών από βεγγαλικά και κροτίδες. Τρία παιδιά από Ρόδο, Αγκίστρη και Σίμη τραυματίστηκαν σοβαρά από κροτίδες που έπεσαν μετά το Χριστός Ανέστη το βράδυ της Ανάστασης. Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης δυστυχώς και φέτος συνοδεύτηκε με μολότοφ, τραυματισμούς και ακροτηριασμούς. Με εγκάβματα στα χέρια από βεγγαλικά μεταφέρθηκε το βράδυ της Ανάστασης 7χρονο κοριτσάκι στη Ρόδο. Οι 7χρονοι βρισκόταν στο προάβλιο της εκκλησίας, στο χωριό Μαλώνα, όταν άγνωστοι άρχισαν να πετούν βεγγαλικά. Από την ισχυρή έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά στο μπροστινό τμήμα του πνευματικού κέντρου, ενώ έσπασαν τα τζάμια της πόρτας και των παραθύρων. Μερικό ακροτηριασμό δαχτύλων στο δεξί χέρι και τραύμα στο πρόσωπο από κροτίδα υπέστη και 13χρονος από τη Σίμη, ο οποίος με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα. Είχε το ελικόπτερο χθες δύο φορές, πήρε δύο ηλικιωμένους για κάποια θέματα υγείας και ένα πιτσιρικά που πήρε το βράδυ στις 2 η ώρα το ελικόπτερο. Δύο κριτέρια. Πολλαπλά εγκάβματα και ακροτηριασμό δακτύλων στο αριστερό χέρι από κροτίδα υπέστηκε ένα 14χρονο αγόρι στο Αγκίστρι. Σοβαρό ατύχημα με συνολικά 4 τραυματίες από βεγγαλικά προκλήθηκε λίγο μετά την Ανάσταση και στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Το περιστατικό συνέβη στην ενορία του Αγίου Βασιλείου Λεωνιδίου, όταν 4 άτομα τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να πυροδοτήσουν βεγγαλικά. Οι 4 νεαροί άνδρες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Λεωνιδίου για τις πρώτες βοήθειες.
Ελληνικό ήταν το τοπίο για μια ακόμη χρονιά στον νέο κόσμο το βράδυ της Ανάστασης. Στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στη Λαγουμιτζή η νύχτα έγινε μέρα μετά το Χριστός Ανέστη με βροχή από πυροτεχνήματα και μολότοφ όπου είχε συρρεύσει πλήθος κόσμου για να καταγράψει το θέαμα. Στην Κρήτη και στην ενορία της Παναγίτσας του Μασταμπά πολύ πριν οι ιερείς ψάλουν το Χριστός Ανέστη, πιστοί έβαλαν φωτιά με δυναμητάκια στο ομοίωμα του Ιούδα, ενώ είχαν κλείσει οι δρόμοι με οδοφράγματα από κάδους. Στο Χριστός Ανέστη έγινε πραγματικός πόλεμος στο Μασταμπά, με τις μολότοφου να πέφτουν βροχή. Με ένα επικίνδυνο σπόρο εντός εισαγωγικών τη λέξη, αλλά το έχουμε καταδικάσει επανειλημμένως και δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας, γιατί προκαλούνται ατυχήματα που καμιά φορά δεν έχουν και επιστροφή. Μάχη δόθηκε και στον Άγιο Νικόλα της Νέας Αλικαρνασσού, αφού με το άκουσμα του Χριστός Ανέστη έγινε χρήση μολότοφ και όπλων. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η έκριθμη κατάσταση στο Σουδάν, το οποίο βρίσκεται στη δίνη ενός νέου εμφυλίου πολέμου. Στρατός και παραστρατιωτικές ομάδες δίνουν σφοδρές μάχες στην πρωτεύουσα της χώρας. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και δύο Έλληνες. Ο ρημαγδός πυρών, εκρήξεις και το απόλυτο χάος επικρατούν τις τελευταίες ώρες στο Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν. Η χώρα βρίσκεται στη δίνη ενός νέου εμφυλίου πολέμου μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών δυνάμεων ταχείας υποστήριξης, με φόντο την εξουσία. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις εχθροπραξίες, ενώ εκατοντάδες είναι και οι τραυματίες, ανάμεσά τους και δύο μέλη της ελληνικής κοινότητας, που τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από ρήψη ρουκέτας έξω από εκκλησία. We're seeing a continuing of fighting here in the area of Khartoum, near the vicinity of the presidential palace. We can still hear shots being fired. We can hear heavy artillery being fired. It's not clear yet who is in control of the presidential palace. Οι αεροπορικές επιθέσεις μένονται με αμύωτη ένταση. Οι παραστρατιωτικές ομάδες του αμφιλεγόμενου αντιπροέδρου του Στρατιωτικού Συμβουλίου, Νταγκάλο, υποστηρίζουν ότι έχουν καταλάβει αεροπορικές βάσεις και το Προεδρικό Μέγαρο. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων διαψεύδει. Οι παραστρατιωτικοί πολιορκούν και το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης, με τις εκρήξεις να ακούγονται την ώρα του δελτίου ειδήσεων. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξέλιξεις στην τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός. It's a fragile situation. There are other actors that may be pushing against that progress. Η ιστορία του Σουδάν έχει στιγματιστεί από εμφύλες διαμάχες. Ο αρχηγός του στρατού, Αλ Μπουρχάν, ήρθε σε ρήξη με τον διαβόητο ηγέτη των παραστρατιωτικών δυνάμεων μετά το πραξικόπημα του 2021. Οι δυο τους, αν και είχαν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο πολιτικής μετάβασης, φαίνονται αποφασισμένοι να δώσουν μια μάχη μέχρι τέλους για τα ηνία της χώρας. Στον Ιερό Ναό του Σωτήρου στη Μόσχα παρακολούθησε ο Ρώσος Πρόεδρος την Πασχαλινή Λειτουργία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ευχαριστήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τη Ρωσική Εκκλησία για την στήριξή της στον Ρωσικό στρατό που μάχεται στην Ουκρανία. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Νανούρης. Νίκο. Νικόλ, με κατάνοιξη γιορτάστηκε για άλλη μια φορά η Ανάσταση στη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρακολούθησε την Αναστάση με ακολουθία, όπως συνηθίζει κάθε χρόνο, στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Κρατώντας μια κόκκινη λαμπάδα, έψαλε το Χριστός Ανέστη μαζί με δεκάδες πιστούς. Στην Αναστάση με ακολουθία χωροστάτησε και ο Πατριάρχης Ρωσίας Κυρίλλος. Ο Ρώσος πρόεδρος, στο καθιερωμένο πασχαλινό μήνυμά του, αναφέρθηκε με έμεσο τρόπο στον πόλεμο στην Ουκρανία, επενώντας το ρόλο της Εκκλησίας στον πρωταγωνιστικό ρόλο που δείχνει σε σοβαρές προκλήσεις. Με τη σειρά του, ο Πατριάρχης Κύριλλος αναφέρθηκε και αυτό στο ρωσικό και ουκρανικό λαό, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δύο λαοί θα ξεπεράσουν τις δοκιμασίες που τους έχουν βρει. Νικόλ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέο σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες με αστυνομικούς να πυροβολούν και να σκοτώνουν τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού στο Μεξικό. Προκαλεί αποτροπιασμό η είδηση ότι 7 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα παιδί εκτελέστηκαν από ομάδα ενόπλων μέσα σε υδάτινο πάρκο. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο διαμερισμάτων στο Ντουμπάι.
Είναι η στιγμή που τρεις αστυνομικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες πυροβολούν και σκοτώνουν έναν 52χρονο που μόλις έχει βγει στο κατόφλι του σπιτιού του. Hey, head up! Ο άνδρας βγαίνει με ένα όπλο στο χέρι και οι αστυνομικοί ανοίγουν πυρ εναντίον του, όπως φαίνεται και στα βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών. Στη συνέχεια η σύζυγός του βγαίνει επίσης οπλισμένη και σοκάρεται από το αποτρόπαιο θέαμα. Οι αστυνομικοί ξεκινούν και πάλι να πυροβολούν. Ευτυχώς η γυναίκα είναι πιο τυχερή και δεν τραυματίζεται. Η υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο σπίτι του 52χρονου κατά λάθος. Είχαν μπερδέψει τους αριθμούς στην οδό και έπρεπε να βρίσκονται στο απέναντι σπίτι. Σοκ προκάλεσε στο Μεξικό η εν ψυχρό εκτέλεση 7 ανθρώπων, ανάμεσά τους και ενός μικρού αγοριού, σε υδάτινο πάρκο. Σε βίντεο που καταγράφει τα δευτερόλεπτα αμέσως μετά την επίθεση, φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν έντρομοι μετά τις δολοφονίες, ενώ οι σωροί των θυμάτων βρίσκονται στο έδαφος. Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα εκτελέστηκαν από ομάδα περίπου 20 ενόπλων. Σε πρώτη φάση εκτιμάται ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος. Οι φλόγοι στυλίγουν κτίριο διαμερισμάτων στο Ντουμπάι. Άνθρωποι βγαίνουν στα μπαλκόνια για να προστατευτούν από τη φωτιά και περιμένουν την πυροσβεστική για να απεγκλωβιστούν. Η φωτιά ξεκίνησε από τον τέταρτο όροφο του κτηρίου και οδήγησε στο θάνατο αρκετούς ανθρώπους. Σύμφωνα με τις αρχές, η αιτία της πυρκαγιάς είναι πιθανό να οφείλεται σε πλημελή τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η Κατερίνα Χέλμη, μία από τις τελευταίες ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Ο θάνατός της κόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η Κατερίνα Χέλμη μας χάρισε σπουδαίες ερμηνείες σε απαιτητικούς και ιδιαίτερους ρόλους, οι οποίοι την έκαναν να ξεχωρίζει και την κατέταξαν ανάμεσα στις μεγάλες ηθοποιούς της γενιάς της. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, πήρε μέρος σε περισσότερες από 25 ταινίες και σε 4 τηλεοπτικές σειρές. Ασχολήθηκε επίσης με τη συγγραφή αρκετών βιβλίων. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις με την Ελένη Μαρκάτη. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Εύη Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο.